την κατάσταση των τροφών ακριβώς. Ποιες τροφές μπορούν να μας πειράζουν και να μας δημιουργούν πρόβλημα. Δυσανεξία που λέμε. Τροφική δυσανεξία. Αυτό το κρατάτε, στο ένα σας στο χέρι. Ναι. Μου δίνετε το άλλο στο χέρι. Αυτό. Αυτό. Τώρα θα μάθουμε πού ο Γιώργος Παπαδάκης έχει δυσανεξία. Να δω ποιες τροφές κάνει νεφρό και ποιες μου κόψει λακέρδα, θα γίνει χαμός. Χαβιάρι θέλει πει τώρα. Για να ξέρεις πώς πρέπει να κάνεις δίαιτα. Γιατί μπορεί να τρως κάποιες τροφές και να μην σε βοηθούν. Ποια τροφή θέλετε να δούμε? Πείτε μου μία τροφή. Να δούμε το κρέας. Το κρέας. Ποιο κρέας, το μοσχαρίσιο ή το χοιρινό? Το χοιρινό. Το χοιρινό. Να το δούμε. Χοιρινό κρέας μου βάλει τώρα. Είσαι ό,τι τρως, έλεγε ο Ποπράτης. Τώρα το είπατε επειδή διάλεξα το χοιρινό, κύριε Κίνη. Όχι, το είπα και πριν. Όχι, το είπατε, μόλις διάλεξα το χοιρινό. Είμαστε εντάξει στο χοιρινό. Μπορώ να το τρώω? Το απορροφάς, το διαλύεις λοιπόν. Δηλαδή, με αυτό το μηχάνημα μπορείτε να δείτε ποιες τροφές μπορεί να μου κάνουν εμένα κακό. Ακριβώς. Ποιες τροφές μπορούν να ρίξουν το μεταβολισμό. Φτάνετε σε λεπτομέρειες. Καλά δεν είναι. Στα λαχανικά φτάνεται αν σε πειράζει πιπεριά. Ακριβώς. Όπως και ουσίες. Όπως η γλουτένη, όπως η λακτόζη. Είναι το λογικό πρόβλημα που έχουμε σε λεπτομέρειες. Το γάλα και να μην ξέρεις γιατί. Το γάλα το αποβουτυρωμένο, το γάλα το ακατέργαστο. Και αυτό πιάνει με λεπτομέρειες όλες οι τροφές. 180 τροφές.